μέτρη του νήματος ψάχνει αστυνομία μετά τον βαριοπλισμό που εντοπίστηκε στην Γιάφκα όπου δολοφονήθηκε εν ψυχρό το 2014 ο Γιάννος Καλοψηφιώτης, με τους ανακριτές της υπόθεσης να λαμβάνουν καταθέσεις ώστε να φτάσουν στα ίχνη κι άλλων προσώπων που φαίνεται να εμπλέκονται με τον οπλισμό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αξιολογούνται πληροφορίες που θέλουν να εμπλέκεται και δεύτερο πρόσωπο, γνωστό στις αρχές και το οποίο δεν αποκλείεται τα επόμενα 24 ώρα να φορέσει χειροπέδες. Ενδεχομένως να ακολουθήσει και έρευνα σε οικία προσώπου που φαίνεται να συνδέεται με τον 38χρονο, ο οποίος διέμενε στο ράντζο με την 32 ετών σύντροφό του. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Α, ο ύποπτος με το εν λόγω πρόσωπο είχε συχνές επαφές το τελευταίο διάστημα. Μετά από πληροφορία που δόθηκε στην αστυνομία, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, η οποία άρχισε το βράδυ της Δευτέρας γύρω στις 7, με τα μέλη της δύναμης να πραγματοποιούν έφοδο στο ράντζο. Για 10 και πλέον ώρες, μαδίτες, ανιχνευτικοί σκύλοι και ανακριτές έκαναν φύλο και φτερό κάθε γωνιά του ράντζου. Κατά την διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν αντιαρματικός εκτοξευτήρας RPG μαζί με βλήμα και προωθητικά, έμφορτο πιστόλι με 14 σφαίρες, αμυντική χειροβομβίδα, αριθμό σφαιρών, ναρκωτικά και συγκεκριμένα 3 γραμμάρια κοκαίνης, 2 θήκες πιστολιού, καθώς και ένα λεξίσφαιρο γυλαίκο. Οι αρχές εντόπισαν ακόμη 2 κυνηγετικά όπλα, πυρομαχικά, αριθμό στρατιωτικών και κυνηγετικών φυσικείων, ναρκωτικά, ξόβεργα, καθώς και αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα. Ο ύποπτος ανακρίθηκε και έδωσε κάποιους ισχυρισμούς, οι οποίοι διερευνώνται από την αστυνομία. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα. Όλα τα τεκμήρια έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον συνδέονται με δολοφονία που έχει διαπραχθεί στο παρελθόν. Ενώ στο ερώτημα, εάν απετράπει νέα εγκληματική πράξη, οι αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Συγκεκριμένοι κύκλοι εκφράζουν έντονες ανησυχίες κατά πόσον πρόκειται για νέο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ο 38χρονος που συνελήφθη οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε όπως παραμείνει υποκράτηση για περίοδο 8 ημερών. Μαζί του συνελήφθη και η 32χρονη σύντροφός του, η οποία ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερη.